Στα τη οικονομία, τώρα ανακοίνωση σχετικά με τι εκποιήσει εξέδωσε ο Υπουργό Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζει πω δεν θα γίνουν εκποιήσει σπιτιών που καλύπτονται είτε από το σχέδιο Εστία είτε από το σχέδιο Ενίκιο έναντι εν δόσει. Η Χαρούλα Αλέξη, εδώ μαζί μου με το ρεπορτάζ. Χαρούλα. Ακριβώ, Εμιλία, με γραπτή δήλωση, ο Κωνσταντίνο Πετρίδη ξεκαθαρίζει πω δεν θα γίνει καμία εκποίηση κατοικία που καλύπτεται από το σχέδιο Εστία. Και πάμε να δούμε αυτό λεξί τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Ουδέμια διαδικασία εκποίηση θα κινηθεί είτε από τραπεζικό ίδρυμα, είτε από εταιρεία εξαγορά πιστώσεων, το οποίο καλύπτεται είτε από το Εστία, είτε από το σχέδιο δόση έναντι ενικίου. Σχετική είναι η συνεννόηση που έγινε στο παρελθόν μεταξύ του Υπουργείου και του Συνδέσμου τραπέζων. Και βεβαίω γίνεται αυτό γιατί έχουμε λήξει προθεσμία, λήξη τη αναστολή. Και, ήταν, ναι. και ήταν και πολύ έντονο ο διάλογο των τελευταίων ημερών, Εμιλία, γύρω από αυτό το θέμα. Και ο Υπουργό σημειώνει στην δήλωσή του πω οι εταιρείε που αγοράζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τράπεζα που συμμετέχει στο σχέδιο Εστία είναι υποχρεωμένο, όπω ξεκαθαρίζει ο Υπουργό, να προβούν σε όλε τι δέουσε ενέργειε προ υλοποίηση τη έγκριση του σχεδίου. Σε ευχαριστώ, Χαρούλα. Σε χαίρετο.